Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι, άλλο ένα βίντεο με rewards. Σήμερα έχουμε τα δικά μας rewards, αλλά δεν έχουμε μόνο τα δικά μας, γιατί δεν παίξαμε κυρίως από το δικό μας account. Εμείς βγήκαμε απλά Gold 3. Από το account όμως του Αντώνη, το Αντώνη του Βασιλακόπουλου κιόλας, πολύ μπορεί να το ξέρετε από το community του FIFA Ελλάς, ανεβάζει κατά καιρούς, αρκετές φορές και έχει ομαδάρα. Έχει αυτή την ομάδα συγκεκριμένα και με αυτή την ομάδα παίξαμε στο Wagen League. Βασικά έπαιξα όλη την Κυριακή. Όλα τα παιχνίδια σχεδόν. Βασικά παρά ένα παιχνίδι, τελειώσαμε Elite 2, 25-4. Εντάξει, τρομερή ομάδα, τι να λέμε τώρα. Όσοι ήσασταν στο live, ξέρετε τώρα τι έχω πει για την ομάδα. Ήταν απίστευτη, ήταν τρομερή εμπειρία να παίξω με αυτήν την ομάδα. Πιστεύω υπό συνθήκες ίσως μπορούσαμε να χτυπήσουμε και Elite 1. Υπό κάποιες συνθήκες, κάποια tactics που ίσως έπρεπε να είχα αλλάξει νωρίτερα. Εντάξει, το να παίζεις και 29 παιχνίδια σε μερικές ώρες είναι λίγο ακραίο, φταίει και αυτό, αλλά εντάξει, μια χαρά είναι, Elite 2 βγήκαμε και πάμε να ανοίξουμε τα rewards του Αντώνη, γιατί πιστεύω τον έχω αφήσει να περιμένει πολλή ώρα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να πάρουμε από τα rivals που θέλει τα untradeable από ό,τι μου λέει, οπότε παίρνω τα untradeable, κάτσε να τσεκάρω, ναι, ξεκινάμε πολύ καλά, παίρνουμε τα untradeable, λογικά έχει βγει rank 3 από division 1, ναι, rank 3 είναι τα rewards αυτά, πολύ όμορφα. Και πάμε να πάρουμε και τα rewards του Weekend League, που γι' αυτά είμαστε εδώ. Θέλουμε να δούμε τα κόκκινα rewards. Elite 2, όπως είπαμε, 100 χιλιάρικα. Θα τον βοηθήσω, πιστεύω, λίγο στο να κάνει τον Cruyff, γιατί από ό,τι μου είπε θέλει να κάνει Moments Cruyff. Και ξεκινάμε χωρίς άλλη καθυστέρηση. Να πάμε να ανοίξουμε, να δούμε τι θα βγει από τα player picks. Για να δούμε. Player pick νούμερο 1. Δεν είναι καλό. Προφανώς θα θέλει τον Doven. Γιατί είναι, εντάξει, Doven. Εννοείται, είναι ο highest rated, δεν νομίζω να τον χρησιμοποιήσει με την ομάδα που έχει, εννοείται, αλλά για τα SBC είναι μια χαρά κομπλέ. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο, για να δούμε. Για να δούμε τι θα μας πει το δεύτερο. Το δεύτερο είναι ακόμα χειρότερο. Δεν έχουμε rating, δεν έχουμε ούτε ένα 90. Είναι πολύ κακό το δεύτερο, είναι πάρα πολύ κακό. Το δεύτερο είναι ενδεικτικό του ότι πλέον το Weekend League δεν νομίζω ότι αξίζει πολλά πράγματα. Τον Quintero θα πάρω. Όπως μου λέει ο Αντώνης, 89ης, κακό, πολύ κακό, πάρα πολύ κακό αυτό το πικ. Αυτό ήταν ό,τι χειρότερο λοιπόν, έχω και τον Αντώνη που μου στέλνει, έχει πάθει πλάκα, δεν το πιστεύει ότι ήταν αυτό το πικ. Πάμε στο τελευταίο, να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Κακό είναι και αυτό, 93ης είναι μόνο ο Ter Stegen, ήταν 3 πολύ κακά πικς, παιδιά. Εγώ δεν νομίζω ότι θα ξαναπαίξω ολόκληρο, εγώ και είναι για το δικό μου account, ό,τι ομάδα και να φτιάξουμε πλέον, ό,τι και να τύχουμε εμείς από Gold 3, που το Gold 3 είναι ο οποίοι λένε. Πάρε τον Ανρί, σωστός, ο Νιεκούρου. Ο Νιεκούρου. Έτσι, Ανρί, ο Νιεκούρου. Λοιπόν, 91 και είναι και ένα πολύ καλό super sub. Πολλοί τον χρησιμοποιούν, πολύ πρώτο χρησιμοποιούν και είναι πολύ φθηνός κιόλας. Εντάξει, ωραία καρτούλα. Εντάξει, τραγικά. Παιδιά, τραγικά. Τραγικά τα πίξ. Δεν το συζητώ. Δεν νομίζω ότι θα. Ότι εγώ προσωπικά θα θέλω να ξαναπαίξω από το δικό μου account τουλάχιστον να παίξω ολόκληρο Weekend League. Λοιπόν, πάμε στο store. Έχουμε να ανοίξουμε untradeable και tradable packs. Έχουμε και ένα καλό, πολύ καλό tradable. Η αλήθεια είναι που θα του δώσει κάποιο boost τα coins. Πάμε να ανοίξουμε τα mega pack πρώτα. Τα δύο untradeable mega packs. Για να δούμε τι θα έχουμε στο πρώτο. Δεν ξεκινάμε με walkout. Αν δεν είναι walkout, προχωράμε κανονικά. Μπορεί να είναι κάποια special κάρτα, βέβαια είναι untradeable τώρα. Ένα one to watch και έχει και ένα Dembélé. Τα βάζουμε όλα στο club. Ας τους σώσω και αυτούς τους παίκτες να πάνε στο transfer list. Δεν, όχι αυτός, εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε στο επόμενο mega pack. Για να δούμε το επόμενο mega pack. Επόμενο mega pack. Να δούμε αν θα είναι walkout αυτό. Δεν είναι το αυτό walkout, δυστυχώς. Δεν είναι το αυτό walkout. Τι θα έχει μέσα αυτό? Μόνο 84 έχω. Αυτός είναι tradable, untradable εδώ, untradable. Δυστυχώς. Και τώρα πάμε στα 50k. Λοιπόν, τα 50k για να δούμε τι λένε. Θα έχουμε το πρώτο μας walkout, για να δούμε. Δεν το έχουμε στο πρώτο 50k. Δεν πάει καλά γενικά. Αν υπολογίσουμε και τα player picks, δεν πάει πολύ καλά. Ένα Strutman Boards ήταν. Είναι άσχημα. Είναι άσχημα μέχρι τώρα τα πράγματα για τον Αντώνη. Θέλει και καμιά high rated κάρτα, ίσως θέλει καμιά inform. Δεν ξέρω κιόλας, σίγουρα θα θέλει inform ο Cruyff για να τον κάνει. Οπότε καλό θα ήταν να βγάλουμε καμιά inform.
Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει walkout. Πρέπει να δούμε walkout κάποια στιγμή. Τίποτα. Αυτό δεν πηγαίνει πολύ καλά. Αυτό δεν πηγαίνει πολύ καλά. Δεν μας αρέσει αυτό. Λοιπόν, τίποτα. Αυτό δεν ήταν ούτε boards. Αυτό, παιδιά, δεν ήταν ούτε boards αυτό το πακέτο. Τα πράγματα έχουν πάει πάρα πολύ άσχημα μέχρι τώρα. Περιμένουμε να εξηλαιωθούμε, να εξηλαιώσουμε τον Αντώνη μάλλον για αυτά τα rewards με το 100K και το Team of the Season 3 Player Pack. Πάμε στο 100K. Αν δεν δούμε και εδώ walkout, πιστεύω είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, παιδιά. Έχει μια special, αλλά δεν είναι καλό τώρα αυτό. Δεν είναι ούτε walkout το 100K. Έχει μια special που δεν είναι τίποτα, παιδιά. Αυτό, αν δεν είχε τη special, δεν ήταν καν boards. Α, ήτανε, γιατί είχε τον Ντανίλο Περέιρα και τον Ντοναρούμα. Παιδιά, είναι πολύ κακό. Παιδιά, είναι πάρα πολύ κακό. Έχει πάει πάρα πολύ άσχημα αυτό το pack opening μέχρι τώρα. Πραγματικά, δεν ξέρω τι να πω. Μένει το τελευταίο pack. Αυτό που μπορεί να μας δώσει profit, αυτό περιμένουμε. Για να δούμε τι θα έχουμε. Πρέπει να δούμε μια καλή σημαία, EA. Πρέπει να κάνεις κάτι, EA. Πρέπει να δώσεις κάτι, να δικαιολογήσεις το Elite 2. Είναι Elite 2 Rewards, EA. EA, δώσε κάτι. Ισπανός είναι, όχι, δε μου, striker. Oh, 94 είναι. Έχει πιάσει, νομίζω, αρκετά χαμηλά. Έχει πιάσει αρκετά χαμηλά. Κάποιο profit με άσπας κάτι κάνει. Αλλά δεν ξέρω τι θα έχει από πίσω, για να δούμε. Όχι, είναι κακό, παιδιά. Είναι πολύ κακό, πραγματικά. Πρέπει να απολογηθώ στον Αντώνη για αυτά τα rewards. Εντάξει, βγάζει γύρω στα... στα 280 χιλιάρικα, ναι. 280 με 275 χιλιάρικα. 280 χιλιάρικα είναι ο άσπας. Έχει και τον Benitez εδώ που είναι... γύρω στα 80. Ναι. Έχει τα 80, 283, βγάζει γύρω στα 400, κοντά στο minimum. Είναι κοντά στο minimum, είναι κοντά στα 400 χιλιάρικα. Ναι, δεν είναι πάρα πολύ καλά. Τα rewards, παιδιά, ξεκάθαρα. Elite πλέον δεν αξίζει, δεν αξίζει το Walking League πλέον. Εντάξει, πολύ χαλαρά το παιχνίδι, με ό,τι έχετε. Footage είναι, δεν είναι και τρελό το πρόμο των footage. Ο Αντώνης τουλάχιστον έβγαλε κάτι καλύτερο πριν ξεκινήσουμε το pack. Έχει βγάλει τον Φαμπίνι εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Τουλάχιστον έβγαλε αυτόν. Έβγαλε από εκεί profit, του έβγαλε και εγώ λίγο profit. Εντάξει, από... άμα δεν έβγαζε και κάποιο profit από το Team of the Season πακέτο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε ναι, αυτό ξαναλέω ότι δεν, μην ασχολείστε πολύ με το Weekend League πλέον. Δεν αξίζει κάτι. Τα player picks είναι άκυρα. Τουλάχιστον πηγαίνετε ένα goal 3, goal 2, ό,τι σας βολεύει, και αφήστε το εκεί. Δεν λέει κάτι άλλο. Πραγματικά δεν αξίζει το tryhard με τίποτα. Εγώ προσωπικά από το δικό μας account εδώ στο Road to Glory δεν νομίζω να το ξαναπάω. Μάλλον μέχρι goal 3 το πολύ και θα το αφήνω. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι άλλο να κάνουμε. Και πάμε στο δικό μας να δούμε τι θα βγάλουμε εμείς. Λέτε να είναι καλύτερα τα rewards από Elite 2, τα goal 3 να είναι καλύτερα. Θα το δούμε. Για πάμε. Λοιπόν, είμαστε στο δικό μας account πλέον. Όπως βλέπετε, τα έχω πουλήσει όλα. Δεν έχει μείνει κάτι. Στο club έχω 2,290. Έκανα και κάποια ones to watch. Έβγαλα και ένα μπαλοτέλι εντωμεταξύ από One Watch, ό,τι να είναι. Τώρα σκέφτομαι πολύ να κάνω τον Bale και να τον έχω off-cam ή τον Messi, ξέρω εγώ, off-cam, γιατί είναι μια πάρα πολύ OP κάρτα από ό,τι έχω ακούσει ο Bale. Θα δούμε βέβαια τι θα βγάλει ακόμα η EA. Θα δούμε και τι θα πετύχουμε τώρα από εδώ και ανάλογα θα αποφασίσω τι θα κάνω με την ομάδα. Γιατί έχω πουλήσει και Ben Yedder και Dembélé από ό,τι ήταν η ομάδα πριν. Λοιπόν. Division Rivals και Food Champions. Division Rivals μπορεί να μην είμαι και καν rank 3. Λοιπόν, εγώ θα πάρω τα tradable αυτή τη βδομάδα. Μπας και βγάλουμε έτσι λίγο profit από αυτά. Ξέρεις, δώσει κανέναν special. 15.000 από το ένα, 15.000 από το άλλο. Δεν είναι άσχημα. Πάμε να ανοίξουμε τα Weekend League Rewards. Όπως σας είπα, Goal 3 το άφησα. 14-3. Δεν μου πήρε πάρα πολύ χρόνο. Ευτυχώς, εντάξει. Εύκολα πράγματα. Δεν περιμένω τίποτα. Εδώ είδατε πριν ανοίξαμε το... Α, έχουμε και το... Ναι. Dynamic Dribbler. Νομίζω είναι ο Kovacic, ο Shaqiri και ο Draxler. Okay. Να σας πω κάτι. Εγώ θα ψηφίσω Shaqiri. Πρώτον γιατί είναι Liverpool. Δεύτερον γιατί είναι 5 stars killer και μ' αρέσει. Ο Kovacic έχει ωραία κάρτα, η αλήθεια είναι. Εγώ θα ψηφίσω Shaqiri. Δεν πειράζει. Υγεία. Λοιπόν. Έχουμε αυτά δύο. Εντάξει, άμα βγάλουμε κάτι καλό από εδώ, πραγματικά θα είναι γευτίσιμο η EA. Για να δούμε τι θα βγάλουμε από εδώ. Αν είναι rating, καλά θα είναι. Εντάξει, έναν Bergwijn θα πάρω εδώ πέρα. 87.
Νομίζω κανένα SBC θα μπει λογικά, αν και είναι έτσι και σούπερ από μια καλή. Εντάξει. Βγάλαμε 95 κάρτα, ο οποίο είναι ο Τάντιτ. Τραγικό 2 Wakeford, εντάξει, 4 σκύλου, δεν νομίζω τον χρησιμοποιούσα. Και ο Van Bissaka. Είναι καλή κάρτα, αλλά δεν είναι και ακριβή κάρτα. Οπότε θα πάρω τον Τάντιτ 95, ίσω βοηθήσει σε κάποιο SBC. Εντάξει, GG. Δεν είμαι και δυσαρεστημένο γιατί είναι goal 3, ποτέ δεν σε αφήνει δυσαρεστημένο. Πάμε στα 2,320 εκατομμύρια. Λοιπόν, έχουμε και τα pack μας, τα οποία είναι όλα tradable. Έχουμε 2 red players και 3 mega pack. Και πάμε να τα ανοίξουμε αμέσως, να δούμε τι θα κάνουμε. Να δούμε αν θα βγάλουμε καθόλου profit από αυτά. Για να δούμε. Ξεκινάμε το πρώτο mega pack. Δεν είναι walkout, προχωράμε παρακάτω εννοείται. Δεν μας ενδιαφέρει αν δεν είναι walkout. Ελπίζω να έχει καμία special που να μην ήταν walkout. Έχει τον Golovin, τον οποίο θα τον κρατήσω λογικά. Μήπως κάνω ένα once to watch, αν δεν ξέρω αν έχουν φύγει. Τέλος πάντων, τον κρατάω και τον κάνω Quixel από όταν θέλω. Γιατί Quixel θα πηγαίνει λογικά. Δεν πρέπει να έχουμε βγάλει κάτι άλλο. Αυτά Quixel και πάμε στο επόμενο Megapack. Για να δούμε. Δεύτερο Megapack. Για να δούμε αν εδώ θα έχουμε κάποιο walkout. Έχουμε walkout εδώ. Έχουμε και μ' αρέσει αυτό. Είναι απλό gold walkout, βλέπω. Πολύ περίεργο αυτό. Είναι ο Γιορίς. Είναι ο Γιορίς. Είναι 88 κάρτα. Είναι μια χαρά. Είναι GG. Είναι μια χαρά. Ωραίο profit είναι ο Γιορίς. Για κάτι θα πηγαίνει. Αν και το market έχει γίνει ό,τι να είναι. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου γιατί δεν έχω ανεβάσει τίποτα. Και αυτές τις μέρες δεν κάνω και το. Δεν έχω κάνει και stream. Γιατί όπως βλέπετε έχει αλλάξει ο χώρος. Αυτό δεν το έχουμε συζητήσει. Θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω λόγο. Θέλω να τελειώσω το βίντεο. Λοιπόν. Εντάξει, 20.000 περίπου πάει ο Γιορίς. Μπορεί να τον κάτσουμε και να τον βάλουμε σε κανένα SBC. Αυτά Quixel και πάμε στο τρίτο Mega Pack. Να τελειώνουμε τα Mega Pack και μας μένουν 2 Red Players Pack. Για να δούμε. Τρίτο Mega Pack. Δεν έχουμε walkout. Εντάξει, back to back walkout από τα Mega Pack ήταν λίγο stretch. Να το ζητήσουμε αυτό. Λοιπόν. Όμως βγάλαμε άλλη μια special κάρτα. Εντάξει, νομίζω έχουμε βγάλει 2 special κάρτες από τα non walkout και από το walkout βγάλαμε τον Γιορίς που και από εκεί είναι κάποιο profit. Δεν είναι άσχημα τα πράγματα. Έχουν πάει GG. Γι' αυτό είπα και πριν ότι τι Elite 2 βγει τώρα, τι. Εντάξει, βέβαια το profit από το tradable θα το βγάλει 300-400 χιλιάρικα, αλλά θέλει το tryhard εκεί πέρα και το tryhard πλέον τώρα για το FIFA δεν ξέρω κατά πόσο βγαίνει. Δεν είναι walkout το πρώτο Red Players Pack. Εν τω μεταξύ και η EA έχει κάνει ό,τι χειρότερο μπορεί για το πρόμο των footage. Πραγματικά το πρόμο των footage είναι μια απογοήτευση. Τώρα σιγά σιγά στις δύο τελευταίες μέρες αρχίζει και κάνει κάτι και προσπαθεί να το σώσει γιατί έχει φάει τρελό κράξιμο. Δηλαδή τη μέρα που έβγαλε το Robben έπεσε το κράξιμο. Παιδιά εντάξει αυτά δεν είναι πράγματα που κάνει. Καταρχάς την Κυριακή νομίζω δεν είχε βγάλει τίποτα έτσι. Την Κυριακή δεν είχε βγάλει τίποτα και τη Δευτέρα έρχεται με ένα SBC του Robben το οποίο είναι full overpriced. Μια κάρτα με 2 weak foot που είναι καλή κάρτα αλλά 400.000 σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Είναι τραγικό να τα ζητάς. Πάμε να δούμε λίγο για να κλείσουμε και το βίντεο. Δεν βγάλαμε κάτι άλλο. Έχουμε τον Λοζάνο ακόμα, τον οποίο έχω 20 ώρες να τον κάνω. Τον θέλω τον Λοζάνο. Τον θέλω τον Λοζάνο. Δεν θέλω να αφήσω αυτή την κάρτα να φύγει. Έχω και αυτό που δεν έχω κάνει. Γενικά αυτές τις δύο μέρες, τρεις δεν έχω μπει καθόλου στο FIFA. Το Fred δεν νομίζω ότι θα τον κάνω. Αν και θα τέριαζε στην ομάδα, δεν νομίζω ότι θα κάνω το Fred γιατί και αυτός είναι μια πολύ καλή κάρτα, αλλά μια overpriced κάρτα. Τα UCL, παιδιά, ασχολίαστο. Πραγματικά ασχολίαστο. Ποιος θα κάτσει να κάνει UCL με τα requirements που έχει η EA. Ακόμα και αυτό δεν αξίζει. Ο Robben όπως είπαμε έχει τραγικά requirements. Είναι μια καλή κάρτα, έχει τραγικά requirements. Νομίζω με 400.000 αγοράζεις πολύ καλύτερες κάρτες από το να κάνεις το Robben. Αυτό είναι ένα good value SBC. Έχει γύρω στα 250-300.000, αλλά είναι μια κάρτα η οποία είναι καρά OP. Από ό,τι έχω ακούσει. Έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ OP αυτή η κάρτα. Πιστεύω ότι είναι καλό και τα packs που δίνει νομίζω ότι είναι ένα καλούτσικο SBC. Καλούτσικο, εντάξει. Είναι μια καλή κάρτα όμως, πολύ καλή κάρτα. Εντάξει, τον Maxi Lopez δεν τον σχολιάζω. Marquee Matchups, αυτή είναι μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα που βγήκε σήμερα. Κάνει. Εντάξει, δεν έχω δει ακριβώς τα requirements, αλλά έχει δύο ομάδες. Μια 80... και οι δύο 83 άρεσε, εντάξει. Και θέλει απλά δύο Team of the Week εδώ και τίποτα. Μια 83 απλή εδώ. Εντάξει, αυτή είναι full value for money. Αν μπορείς να τον βάλεις και στην ομάδα σου. Εγώ θα τον κάνω σίγουρα γιατί έχω ξεμείνει κιόλας από τον Vieira που κάναμε. Για όσους δεν το ξέρουν, έχω κάνει Vieira, δεν το είπα και πριν που έδειξα την ομάδα. Αλλά για όσους μπαίνουν στα stream, όπως έχω πει, κάτω στην περιγραφή βρίσκεται το link για το link για το Twitch μου. Να ξέρετε ότι streamάρουμε σχεδόν καθημερινά. Οπότε να περνάτε
να λέτε την Αγία από εκεί. Έχουμε κάνει το Vieira και δεν έχω πάρα πολλά πράγματα στο account, οπότε αυτή τη στιγμή σίγουρα θα κάνω τον Αλόνσο, σίγουρα θέλω να κάνω τον Λοζάνο και θα δω για τον Μπέιλι, θα κοιτάξω για τον Μπέιλι, θα δω και τι άλλα θα βγάλουν αυτή τη βδομάδα. Βέβαια αυτή τη βδομάδα είναι και το Game Athlon, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο εγώ θα ανοίξω από εδώ το FIFA. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά. Ο Αλόνσο λογικά θα έχει και αρκετές, έχει 6 μέρες, ο Μπέιλι έχει 5 μέρες, 4, οπότε έχω και την άλλη βδομάδα που μπορώ να τους κάνω αυτούς. Σίγουρα. Πάντως τον θέλω σίγουρα για ένα super sub τον Αλόνσο. Αν όχι στην 11η, σίγουρα θέλω να τον βάλω super sub, γιατί είναι μια τρελή κάρτα για να τον βάλει super sub στο κέντρο, έτσι. Αυτά επίσης τα 81 συν αξίζουν αν θέλεις να κάνεις για να βγάλεις informs, γιατί δεν ζητάει τίποτα. Μια 81 ομάδα και παίρνεις έναν inform untradeable 81 συν με 30 chemistry, τίποτα. Αυτό μην το κάνετε. Μην το κάνετε ποτέ στη ζωή σας αυτό το SBC, γιατί ουσιαστικά οι παίκτες που θα βγάλετε θα κάνουν λιγότερο από ό,τι κάνει το SBC το ίδιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καν value αυτό το SBC, μην το αγγίξετε, μην το κάνετε ποτέ. Η EA είναι μια τραγική εταιρεία. Πρώτα μια τραγική φιγούρα, αυτό είναι η EA, μια τραγική εταιρεία λοιπόν. Οπότε ναι, έχουμε την ομάδα έτσι. Ο Λοζάνο, εντάξει, με ένα soft link οποιοδήποτε μπορεί να μπει, αν δεν θέλω να τους έχω σε 10 chemistry δεν είναι θέμα αυτό. Εντάξει, βέβαια εκεί, αν μείνω έτσι, αναγκάζομαι να αφήσω το Wijnaldum εκεί, το οποίο δεν είναι και άσχημο σε καμία περίπτωση, είναι μια πολύ καλή κάρτα το Wijnaldum, αλλά θα δούμε πώς θα πάει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτά. Όπως είπα, έχουμε κάνει το Vieira. Το Vieira, για όσους δεν τον έχουν δει και δεν ξέρουν τι παίζει, τον έκανα με πάρα πολλούς. Όπως βλέπετε, αυτές είναι οι κάρτες που έχω στο club. Άντε τώρα και η special που πήρα, αλλά λογικά θα μπουν σε κανένα SBC και να βοηθήσουν. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Όπως βλέπετε, έχω αδειάσει το club για τον Vieira, τον οποίο όμως έκανα αρκετά φθηνά, δηλαδή τον έβγαλα γύρω στα 450 χιλιάρικα, ίσως και λίγο λιγότερο από 450 χιλιάρικα. Και εντάξει, είναι μια κάρτα η οποία σου δένει το κέντρο. Έτσι, δεν είναι μια εντυπωσιακή κάρτα που θα την πάρεις για επιθετικό κτλ. Αλλά είναι μια κάρτα που σου δένει το κέντρο, είναι ο βράχος, είναι ίσως το καλύτερο CDM του παιχνιδιού. Οπότε ναι, αυτά. Σκέφτομαι λοιπόν τι θα βάλουμε εκεί στα SBC. Έχουμε και το Λοζάνο, έχουμε και το Bale. Πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Να αγοράσουμε προφανώς μπορούμε ό,τι θέλουμε με τα coins που έχουμε. Και θα δούμε. Τώρα, ξαναλέω, αν και έχω βγάλει βίντεο ανακοίνωση, θα σας δω στο Game Athlon. Θα τα πούμε εκεί για όσους μπορούν να έρθουν φυσικά. Και είναι κοντά και θα μπορέσουν να παρευρεθούν στο event. Είναι 13 και 14 Ιουλίου. Τα έχουμε πει και στην ανακοίνωση. Μπορείτε να πάτε στα βίντεο του καναλιού και να βρείτε την ανακοίνωση εκεί. Λέω αναλυτικά που μπορείτε να βρείτε εμένα και τα υπόλοιπα παιδιά. Και αυτά. Λογικά αυτή τη βδομάδα, όχι αυτή τη βδομάδα, λογικά ναι, μέχρι το τέλος της εβδομάδας που είναι μέχρι την Κυριακή που θα έχουμε το Game Athlon, δεν θα έχουμε streams. Όπως καταλαβαίνετε, εκτός ότι είναι το event και θα είμαι πολλές ώρες εκεί, θα είμαστε και με τα παιδιά. Θέλουμε να κάνουμε και πράγματα μεταξύ μας. Μακριά από το ίντερνετ, ας το πούμε, να περάσουμε καλά σαν παρέα. Και αυτά. Οπότε θα τα πούμε λογικά σε stream από Δευτέρα. Σε βίντεο δεν ξέρω τι θα βγει παρακάτω, αλλά αυτά. Οπότε ναι, like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe αν είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι και θα τα πούμε σε επόμενο μέχρι τότε. Γεια χαρά.